επίσης τουριστική προβολή και το θέμα του πολιτισμού. Να σας πω λίγο, όλα αυτά τα επιμέρους στοιχεία έπονται του βασικού, ότι σήμερα που έχει συμπληρωθεί περίπου ένα 15μηνο από την ανάληψη των αρχών της νέας περιφερειακής αρχής, δεν έχει κατατεθεί το πρόγραμμα της περιφερειακής αρχής. Δηλαδή να ξέρουν ποιος είναι ο σχεδιασμός. Τρία πράγματα, πέντε πράγματα. Τι θέλουμε να κάνουμε, ποιος είναι ο στόχος, ποιο είναι το όνειρο αυτών όλων των συναδέλφων που έχουν αναλάβει την ευθύνη της διοίκησης της περιφέρειας. Δεν το ξέρουμε. Επομένως, όλα αυτά είναι επιμέρους στοιχεία, τα οποία είναι ατάκτως ερημένα και προσπαθούν να ληφθούν χωρίς κανένα σχέδιο. Και για το ΕΑΠ δεν έχει κατατεθεί σχέδιο και για κανένα κομμάτι. Το μεγάλο πρόβλημα είναι, και δράτωμε και της ευκαιρίας που ήταν εδώ ο κύριος Γενικός Γραμματέας, ότι συζητάμε για επενδύσεις σε μια κοινωνία η οποία είναι κατεστραμμένη οικονομικά, γυρασμένη ηλικιακά, χωρίς δυνατότητα καταναλώσεων, με ένα πολύπλοκο γραφειοκρατικό σύστημα, για να μπορέσει να πάρει ανάπτυξη. Είναι προφανές ότι κοροϊδευόμαστε. Όταν έχουμε ένα κρατικό σύστημα που δυσλειτουργεί σε τόσο μεγάλο επίπεδο, πιστεύω ότι είναι ένα όνειρο απατηλής νύχτας να έχουμε την εκτίμηση ότι μπορούν να έρθουν κάποιοι να κάνουν επενδύσεις. Γιατί? Να πουλήσουν σε ποιον, με ποιους όρους, με τη γραφειοκρατία. Τα προβλήματα της χώρας είναι εξαιρετικά μεγάλα και οξύνονται μέρα με τη μέρα. Και αυτό το χαρακτηριστικό το βιώνουν όλοι οι Έλληνες, το βιώνουμε όλοι οι Έλληνες στο πετσί μας καθημερινά. Πιστεύω ότι σε όλα τα επίπεδα διοίκησης της πατρίδας μας πρέπει να υπάρχει καθαρός λόγος, σταθερότητα και στόχευση. Ανταυτού βλέπουμε ότι αυτή την κρίσιμη περίοδο σε όλα τα επίπεδα και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πάμε βλέποντας και κάνοντας. Προφανώς αυτό δεν μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Βλέποντας και κάνοντας και στην τουριστική ανάπτυξη, δύο χρόνια ακούμε τουριστική ανάπτυξη, η Δυτική Μακεδονία δεν ήταν όμως τα αποτελέσματα. Κοιτάξτε να δείτε, η Δυτική Μακεδονία εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να έχει ως πρωταρχικό στόχο, ως κύριο πυλώνα της τουριστική ανάπτυξη. Γιατί είναι άλλα τα χαρακτηριστικά αυτού που πουλάει η Ελλάδα, δηλαδή το θάλασσα, το sea sand sand που λένε διεθνώς, το θάλασσα, τον ήλιο, την παραλία. Η Δυτική Μακεδονία μπορούσε να έχει την ανάπτυξή της σε έναν εναλλακτικό τουρισμό, έγιναν κάποια βήματα, αλλά και αυτός θα είναι περιθωριακός, διότι κατά βάση εξαρτάται από την εσωτερική τουριστική κίνηση των Ελλήνων, και η κατάστασή μας ολονών είναι εξαιρετικά δυσπραγής. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ σοβαρότερα και πλέον επίγοντα ζητήματα στα οποία πρέπει να δοθεί στόχευση και βέβαια και αυτό να βοηθήσει με μια συνέπεια και ένα καθαρό σχεδιασμό.